Σε απόγνωση για ακόμη μια μέρα, οι κάτοικοι της συνοικίας του Αγίου Θωμά στη Λάρισα, καθώς το νερό παραμένει στις οικίες τους, ζητώντας απεγνωσμένα τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής. Ο κόσμος απεγκλωβίστηκε με πολύ περισσότερο νερό, πολύ περισσότερη ορμή. Εγώ πάω στο δεύτερο σπίτι, στη γωνία. Είναι το σπίτι σας? Είναι το σπίτι μας, είναι οι γατούλες μας. Πάτε πρώτη φορά μπαίνετε μέσα στο σπίτι? Ναι, ναι. Δεν ξέρετε τι θα αντικρίσετε λοιπόν. Υπολογίζω στο περίπου ότι θα υπολογίσω μια καταστροφή η οποία θα είναι στη μέση της πελωτής. Θεωρώ ότι τα σπίτια πάνω είναι άθικτα. Η ζημιά είναι σίγουρα στο υπόγειο και στην πελωτή είμαστε πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε χωριά της Καρδίτσας. Στα Φάρσαλα έχουν ολοκληρωτική καταστροφή. Έχω φίλους δηλαδή που είναι στα όρια της αυτοκτονίας, μάλλον όχι της απελπισίας. Νομίζω εμείς εδώ έχουμε τη μικρότερη ζημιά. Έχει πέσει πάντως στην ώρα σε σχέση και με το Σάββατο που ήρθαμε. Τα αυτοκίνητα τα βλέπετε. Προχθές δεν φαινόταν τίποτα. Θα δούμε τώρα. Ήταν εγκληματική ενέργεια, γιατί εμείς την πάθαμε από φυσικά αίτια να σπάσει το ποτάμι. Εμάς μας ήρθαν τα νερά από τα φρέατια. Δεν έκλεισαν μάλλον την πόρτα του ποινιού στο αντλιοστάσιο. Τα νερά εισχώρησαν μέσα του ποινιού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι συνοικίες εδώ πέρα. Χωρίς σπίτι αλλά και χωρίς βοήθεια, υποστηρίζουν πως είναι οι κάτοικοι του Αγίου Θωμά. Ο Δήμος είναι απόν. Από την πρώτη στιγμή, από την Πέμπτη, κάνουμε κλήσεις σε Δήμο, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, ΔΕΙΑΛ, δεν έρχεται κανείς. Ίσα που είναι και ηρωνικοί πολλές φορές. Μας έχουν εγκαταλείψει το έλεος. Ισόγειο, υπόγειο, το νερό αυτή τη στιγμή είναι στα 5 μέτρα. Έχουν καταστραφεί οικογένειες. Είμαστε στο δρόμο από το βράδυ της Πέμπτης με μια αλαξία ρούχα, με το άγχος, αρρωστήσαμε. Μας πνίγει το δίκαιο, γιατί δεν πνιγήκαμε από φυσική καταστροφή, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πνιγεί από τα φρεάτια. Το νερό ερχόταν λες και είναι συντριβάνι εδώ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Παλεύαμε 15 ώρες να σώσουμε τις περιουσίες μας, μέχρι που η κατάσταση μετά ήταν εξέλεκτη και φύγαμε μόνοι μας με το νερό μέχρι τη μέση, με τα παιδιά στους ώμους, έγκυες γυναίκες. Μέχρι να έρθει η βάρκα θα έχει φτάσει τα νερά στα 2 μέτρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, πώς τα σχολιάζετε? Τα μέτρα καταρχάς είναι απελπιστικά. Δεν μου λένε εμένα κάτι τα 600 ευρώ, τα 2.000. Εμείς έχουμε υποστεί ζημιά εκατομμυρίων. 8 χρονών σπίτι έχει καταστραφεί. Τα θεμέλια τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούμε να κατοικήσουμε. Γιατί όσο επιβαρύνεται το σπίτι μας με το νερό, έχουμε πολλές επιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι έχουμε και επιπτώσεις στην υγεία μας. Έχουν βγει φίδια, έχουν βγει προντίκια, έχουν ξεβραστεί διάφορα ζώα πεθαμένα. Δηλαδή, είμαστε στο έλεος του Θεού. Ο Δήμος, μάλιστα, έστειλε να καθαρίσουν την Ιωαννίνων και τα νερά να έρθουν πάλι σε εμάς. Δεν τον ενδιαφέρει να κάνει απάντηση από εμάς. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κέντρο της πόλης. Τίποτα άλλο. Δεν έχει εμφανιστεί κανείς εδώ, λες και δεν υπάρχουμε. 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Και ζούμε το δικό μας μαρτύριο. Ζητάμε εισαγγελική παρέμβαση για όλο αυτό που συνέβη. Δεν ήταν φυσική καταστροφή στην περιοχή μας. Στη δική μας τη συνοικία δηλαδή, δεν ήταν φυσική καταστροφή. Είμαστε από την Πέμπτη το απόγευμα στον δρόμο, παιδιά. Γυρνάμε από εδώ και από εκεί, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ερχόμαστε το πρωί και φεύγουμε το βράδυ και περιμένουμε μήπως φύγει το νερό σιγά σιγά μόνο του. Δεν έχετε μπει καθόλου μέσα, έτσι? Μπήκε χθες ο γιος μου με στολή βατατραχοτρόπου μέχρι εδώ και μας έβγαλε δύο ρουχάκια, γιατί είμαστε έτσι. Από την Πέμπτη το βράδυ. Μεγάλη ζημιά στο σπίτι? Ολική. Δεν έπιπλα, ψυγεία, πλυντήρια, ό,τι υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι, ρούχα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός? Πού να τα ακούσω. Ούτε ρεύμα, ούτε τηλεόραση, στο δρόμο είμαστε. Πού να τα ακούσουμε τα μέτρα. Οι απεγκλωβισμοί συνεχίστηκαν και σήμερα σε συνοικία. Εγκλωβίστηκα στο σπίτι. Είμαι 4 μέρες τώρα. Δεν άντεξα άλλο, δεν αντέχεται μέσα, δεν έχει ρεύμα, το νερό δεν πίνεται, εντάξει. Το θετικό είναι πως το νερό υποχωρεί από τη συνοικία, ωστόσο γίνεται με αργούς ρυθμούς.